2-1, πάμε. Παρακολουθήσαμε προλίγου εδώ στην θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Μάλε Μεχανίων την τελική φάση της μεγάλης διακλαδικής άσκησης Μέδουσα με συμμετοχή των ενόπλων δυνάμεων της Αιγύπτου, της Κύπρου και της Ελλάδος. Μεγάλης εμβέλειας άσκηση με εμπλεκόμενους πάνω από 2.000 στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των τριών χωρών, δεκάδες πλωτά μέσα, πολεμικά αεροσκάφη, ελικόπτερα, στοιχεία των ειδικών δυνάμεων. Έλληνες, Κύπροι και Αιγύπτιοι. Για αρκετές μέρες, μέχρι τη σημερινή τελική φάση, εκτέλεσαν μια πλειάδα ασκήσεων μαζί, επιχείρησαν μαζί, συντονίστηκαν μαζί και έδειξαν την εξαιρετική κατάσταση ετοιμότητας και το αξιόμαχο των ενόπλων δυνάμεων και των τριών χωρών. Η άσκηση αυτή αποδεικνύει στην πράξη την κοινή βούληση και την ισχυρή θέληση και των τριών χωρών για μια κοινή πορεία ως εγγυητές και πάροχοι της ασφάλειας και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Θα ήθελα να δώσω θερμά συγχαρητήρια σε όλους, σε όλα τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων από όλους τους κλάδους και των τριών χωρών που ενεπλάκησαν σε αυτή την άσκηση. Είδαμε ελληνικά ελικόπτερα να απονιώνονται από το Αιγυπτιακό ελικοπτεροφόρο. Είδαμε άνδρες των ειδικών δυνάμεων και των τριών χωρών να κάνουν κοινή άσκηση, κοινές προσπάθειες. Είδαμε αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας της Ελλάδας αλλά και της Αιγύπτου να επιχειρούν και να συντονίζονται στο δικό τους κομμάτι της άσκησης μαζί. Είδαμε πάνω από 2.000 στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των τριών χωρών σε μια κοινή συντονισμένη και άρα δύσκολη ως προς το συντονισμό αλλά τελικά επιτυχημένη προσπάθεια. Αξίζουν συγχαρητήρια και νομίζω ότι όλοι μπορεί να ελπίζουμε σε ένα πιο ασφαλές, σε ένα καλύτερο μέλλον όταν αυτές οι τρεις χώρες έχουν αποφασίσει από κοινού ότι θα εργαστούν μαζί και θα πορευτούν από κοινού για να διασφαλίσουν την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή μας. Κύριε Σειρά μου, θέλω να συγχαρώ καταρχήν όλους όσους έχουν λάβει μέρος σε αυτή τη διακλαδική άσκηση, η οποία ο βαθμός δυσκολίας είναι τεράστιος, λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορά της γλώσσας και της πρακτικής που ακολουθείται στις ενόπλες δυνάμεις των τριών χωρών. Έχουμε αποδείξει όμως ότι οι ενωμένοι μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Και πιστεύω ότι το μήνυμα που έχει σταλεί είναι το μήνυμα της ενότητας, η οποία χρειάζεται έτσι ώστε να προωθήσουμε την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ειρηνία στην περιοχή μας. Επίσης, με την ευκαιρία αυτή, θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω θερμά για τη φιλοξενία και να πω ότι αυτά που έχουμε συζητήσει χθες σε πολιτικό επίπεδο τα έχουμε δει σήμερα να εφαρμόζονται στην πράξη και αυτά ουσιαστικά δίνουν για μας δύναμη για να συνεχίσουμε το έργο μας που δεν είναι άλλο όπως προωθήσουμε τις αρχές και τις αξίες τις οποίες διαχειριζόμαστε με μοναδικό, όπως έχω πει, σκοπό να καταλήξουμε στην σταθερότητα και στην ειρήνη στην περιοχή μας.